Ο Πρωθυπουργός μπορεί να λέει ότι κάνει τα καλύτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία και ότι σε ένα χρόνο και η εικόνα μέσα στα νοσοκομεία αλλά και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα είναι διαφορετική. Ωστόσο, οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται μέσα στο χώρο της υγείας, αλλά είναι εκείνα τα οποία παβιώνουν και μάλιστα νωρίς σήμερα το πρωί, διάβαζα και την ανακοίνωση από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ηρακλείου, η οποία αναφέρει ότι στηρίζει τις κινητοποιήσεις των παιδοαναισθησιολόγων της Αθήνας, οι οποίοι και καταδικάζει την προσπάθεια ποινικοποίησης και καταστολής του αγώνα τους, που διεκδικούν να στελεχωθούν πλήρως στα χειρουργεία με μόνιμο προσωπικό, και αυτό γιατί το Υπουργείο Υγείας και η Διοίκηση του Νοσοκομείου Αγλαία Κυριακού έστειλε την ΕΙΝΑΠ και το Σωματείο Εργαζομένων Αγλαία Κυριακού στο δικαστήριο, κρίνοντας παράνομη τη στάση εργασίας των παιδοαναισθησιολόγων στις 29/5, την οποία στήριζε και η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός μπορεί να λένε ότι στηρίζουν την υγεία, επαναλαμβάνω. Ο Άδωνης Γεωργιάδης να εξαπολύει κεραυνούς. Οι εργαστηριακοί γιατροί από τη δική τους την πλευρά να σταμάτησαν γιατί το πανίβρακι δεν βγαίνει, την δική τους την κινητοποίηση. Αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Και μάλιστα με το Υπουργείο να έχει και ένα όχι πια ρόλο Πόντιο Πιλάτου, αλλά να διαχωρίζει τους εργαστηριακούς γιατρούς του κέντρου με αυτούς της περιφέρειας. Αναφορικά πάντα με το clawback. Ρε παιδιά, τι γίνεται? Οι γιατροί είχαν μία συνάντηση με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εγώ θα καλημερίσω τον Γενικό Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, κύριο Νικόλα Φουράκη, γιατί θέλω να μας δώσει τα νεότερα. Όπως επίσης θα καλημερίσω από τους εργαστηριακούς γιατρούς και την μικροβιολόγο, κυρία Σοφία Γιαννακάκη. Καλημέρα και στους δύο από το Ράδιο 984. Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές. Κύριε Λαθουράκη, εγώ θα ξεκινήσω ωστόσο από εσάς, γιατί πρέπει να μας δώσετε τα νεότερα μετά από αυτή την συνάντηση με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα καταρχήν. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση αρκετών ωρών και υπόθηκαν πράγματα, αλήθειες, και νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να τα ξέρει και ο κόσμος, να τα ξέρουν και οι γιατροί, το τι μέλη γενέστε και τι θα γίνει στον χώρο της υγείας τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια. Ας αρχίσουμε το φλέγον θέμα, όπως το χαρακτηρίσαμε εμείς, το θέμα των εργαστηριακών γιατρών. Ποιοι συναντήθηκαν, πείτε μου, ποιοι συναντήθηκαν για να γνωρίζει και ο κόσμος με τον Άδωνη Γεωργιάδη? Ήταν μια συνάντηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στα πλαίσια του φόρουμ, ενός φόρουμ υγείας που διοργανώνει το Ινστιτούτο του Πανελληνίου, τον Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών, και ήμασταν περίπου 150 γιατροί από όλη την Ελλάδα, μέλη του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, οι οποίοι συναντηθήκαμε και θέσαμε αρκετά ερωτήματα στον κύριο Γεωργιάδη. Μάλιστα, αν μπορεί κανείς να το δει, έχει ενδιαφέρον, και στο YouTube έχει αναρτηθεί, και νομίζω ότι έχει αρκετά ενδιαφέρον να ακούσει και τις απόψεις του Υπουργού μέσα από το διάλογο τον οποίο έγινε, η οποία προς τιμή του βέβαια έρχεται στο διάλογο, απαντάει ειλικρινά, δεν κρύβεται. Δυστυχώς αυτά που λέει είναι αυτά τα οποία μας ενοχλούν. Για πάτε, εργαστηριακοί γιατροί. Στους εργαστηριακούς γιατρούς. Θεωρεί ότι όλα τα έχει κάνει σωστά. Δεν θεωρεί ότι είναι φλέγον θέμα και ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα έχουν λυθεί όλα τους τα ζητήματα. Μας υποσχέθηκε και ανέφερε για πρώτη φορά ότι θα ξεκινήσει ο διάλογος για τη συλλογική σύμβαση εργασίας μεταξύ γιατρών και ΕΟΠΗ, το οποίο ήταν ένα αίτημα δικό μας πολλών ετών, και ήδη ετοιμάζεται ένα προσχέδιο το οποίο θα συζητηθεί και θα δοθεί και στο Υπουργείο. Αυτό ήταν κάτι το θετικό. Τα υπόλοιπα, όπως τα ανέφερε, θεωρούμε ότι δεν αλλάζουν τίποτα. Ανέφερε ότι θα υπάρχει αυτό το ατομικό clawback, που ουσιαστικά δηλαδή για κάθε περιφέρεια θα είναι διαφορετικό το ποσό το οποίο θα αποζημιώνει η ΕΟΠΗ για τις ίδιες εξετάσεις και για τον ίδιο πολίτη, και το οποίο απλώς μεταβάλλει ποσοστιαία ελάχιστα αυτή την περικοπή, χωρίς να αλλάζει τίποτα για τον μικροβιολόγο. Οι περικοπές θα συνεχιστούν. Εμείς τους ζητήσαμε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος δουλεύει να πληρώνεται αυτό το οποίο
δουλεύει, να, δηλαδή οι εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται και εκτελούνται να αποζημιώνονται. Στο σημείο αυτό μας είπε ότι κάποιες εξετάσεις θα βγουν, δηλαδή θα αποζημιώνονται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία, ώστε να μην μπορούν να γίνουν ιδιωτικά και άρα να μην επιβαρύνονται οι ιδιώτες γιατροί. Βέβαια εκεί θα επιβαρυνθεί το νοσοκομείο, το οποίο βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται υποκατάρρευση. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Επίσης, κάποιες εξετάσεις προληπτικές θα βγουν στο πρόγραμμα Δοξιάδη. Όπως είναι οι μαστογραφίες τώρα, θα βγουν και άλλες εξετάσεις προληπτικού ελέγχου που θα μπαίνουν σε άλλο προϋπολογισμό και άρα και εκεί δεν θα υπάρχει clawback. Μάλιστα. Αυτά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα ποσοστά, μισό λεπτό, σε ό,τι έχει να κάνει με τα διαφορετικά ποσοστά σε Αθήνα και περιφέρεια. Αυτά είναι λογιστικά θέματα, μας είπε ότι αυτά αφορούν το πληθυσμιακό. Είναι με βάση πληθυσμιακά κριτήρια έχει γίνει, χωρίς να μας δώσει καμία άλλη απάντηση για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Ποια είναι αυτή η διαφοροποίηση ακριβώς, για να την ξέρει όλος ο κόσμος. Ένας ιδιώτης μικροβιολόγος, ο οποίος έχει ιατρείο στην Αθήνα, θα δέχεται τα προληπτικά του ΕΟΠΗ και θα αποζημιώνεται μέχρι την τιμή του 50-52 ευρώ. Στο Ηράκλειο θα αποζημιώνεται μέχρι την τιμή των 38 ευρώ. Καταλάβει λοιπόν και ο κόσμος ότι από εκεί και πάνω, σε ένα μέσο όρο, σε ένα παραπονητικό το οποίο κοστίζει περίπου 100 ευρώ για τον ΕΟΠΗ, ο ιδιώτης μικροβιολόγος στο Ηράκλειο θα αποζημιώνεται μέχρι τα 38 ευρώ. Τα υπόλοιπα ουσιαστικά δεν θα πληρωθούν ποτέ. Άρα. Θα συμβάλλουν και στην αύξηση του τεχνητού χρέους το οποίο έχουν μικροβιολόγοι μέχρι τώρα. Άρα παραμένουμε στη λογική του ότι δεν μπορώ να σας δώσω τον ουρανό μετάστρα, την πρώτη δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Πώς τα ακούτε αυτά, κυρία Γιαννακάκη? Καλημέρα και από μένα και σε εσάς και στους ακροατές και τις ακροάτριες εσάς. Θα θέλαμε να πούμε στον κύριο Γεωργιάδη ότι δεν ζητάμε τον ουρανό μετάστρα. Ζητάμε το αυτονόητο, να πληρωνόμαστε για τις εξετάσεις τις οποίες εκτελούμε στους ασφαλισμένους. Αυτό, το πολύ απλό. Τίποτα παραπάνω δεν ζητάμε. Οπότε δεν του ζητάμε τον ουρανό μετάστρα. Εμείς θέλουμε όταν εκτελέσουμε κάποιες εξετάσεις αυτές ακριβώς να πληρωθούμε και όχι να φτάνουμε στο σημείο που είμαστε τώρα να γίνονται περίπου 70% περικοπές. Πώς θα είναι βιώσιμο ένα ιατρείο όταν εμείς έχουμε αναλώσιμα, έχουμε αντιπραστήρια, μισθούς, υπαλλήλους, όταν το κράτος μας λέει ότι έχει γίνει υπέρβαση των δαπανών, άρα δεν σας τα πληρώνω, δεν έχω να σας τα δώσω. Δεν είναι ότι μας λέει θα σας τα δώσω αργότερα, δεν έχω και δεν σας τα δίνω. Αν θέλετε μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πώς φτάνουμε σε αυτό το clawback και τι μειώσεις έχουμε εμείς οι εργαστηριακοί μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δώστε το. Πέστε ότι έρχεται θέλει ένας ασθενής να κάνει κάποιες εξετάσεις. Θα πάει στον κλινικό γιατρό, τις οποίες θα το τις συνταγογραφήσει. Ας πούμε για παράδειγμα ότι οι εξετάσεις στοιχίζουν 100 ευρώ. Ο ΕΟΠΗ μας έχει πει θα παίρνετε μία μικρή συμμετοχή από τον ασφαλισμένο που είναι το 15%. Στην περίπτωσή μας λοιπόν αν οι εξετάσεις είναι 100 ευρώ θα πάρουμε από τον ασθενή 15 ευρώ. Τα υπόλοιπα 85 ευρώ θα σας τα δώσω εγώ σαν ασφαλιστικός φορέας γιατί ο ασφαλισμένος μου πληρώνει και την ασφάλειά του. Ωραία μέχρι εδώ. Όταν λοιπόν πάνω στο, όπως θα έχετε δει και εσείς, πάνω στο παραπεμπτικό, δίπλα σε κάθε εξέταση, υπάρχει και η τιμή, η αντίστοιχη της εξέτασης. Να σας πω ότι αυτές οι τιμές είναι τιμές από το κρατικό τιμολόγιο του 1991. Υπάρχει κάτι στην αγορά που να πωλείται τώρα όπως πωλιόταν το 1991? Αυτές οι τιμές υπάρχουν. Όταν εμείς λοιπόν αυτές τις τιμές τις περάσουμε στο σύστημα για να πούμε στον ΕΟΠΗ ότι ξέρετε αυτός ο ασθενής έκανε σε εμάς εξετάσεις, θέλουμε 85 ευρώ γι' αυτόν. Αυτές οι τιμές είναι μειωμένες κατά 40% γιατί έχει κάνει δύο φορές υποτιμολόγηση το κράτος. Οπότε από τα 85 ευρώ αμέσως ο ΕΟΠΗ μας λέει όχι δεν θα σας δώσω 85, θα σας δώσω για παράδειγμα 50 ευρώ. Φεύγουμε από αυτό και μετά μας λέει τώρα θα μου δώσετε άλλο ένα χαράτσι, το λεγόμενο rebate. Το rebate είναι μια κλιμακωτή έκπτωση την οποία θα πρέπει εμείς να κάνουμε στον ΕΟΠΗ και η οποία κυμαίνεται από 10 μέχρι 50% ανάλογα με το τζίρο που κάνει το κάθε εργαστήριο. Οπότε λοιπόν εγώ σας λέω θα πάρω ένα μέσο όρο ένα 20%. Οπότε αυτά τα 50 ευρώ γίνονται αυτομάτως 40 ευρώ. Και έρχεται τώρα και μας λέει
Για πέστε μου τώρα, όλοι εσείς οι εργαστηριακοί γιατροί, οι μικροβιολόγοι και οι ακτινολόγοι, πόσα σας χρωστάω τώρα με βάση αυτά τα 40 ευρώ και όχι τα 85. Και σας λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, 100.000. Και τώρα ερχόμαστε στο κλόουπα και μας λέει, α, εγώ δεν είχα κανονίσει να δώσω για τις δαπάνες, για τις διαγνωστικές εξετάσεις 100.000 αυτών το μήνα, για παράδειγμα. Είχα σκοπό να δώσω 50.000. Άρα λοιπόν θα σας δώσω τις 50.000, τις υπόλοιπες 50.000, τις ονομάζω clawback και δεν έχω, δεν θα τα δίνω. Αυτό είναι το clawback. Μια χαρά. Έρχομαι σε εκείνο το οποίο άκουσα την προηγούμενη φορά από τον κύριο Λαθουράκη και από την κυρία Αδριανάκη, την οποία επικαλούμε σήμερα, γιατί θυμάμαι αυτά που είχαν πει. Αναρωτιέμαι και δεν ξέρω αν τέθηκε αυτό το θέμα και δεν ξέρω, επειδή δεν θέλει να μιλάει για λογιστικά ο υπουργός, εάν θα πει κάτι αναφορικά με αυτό τον ισολογισμό του ΕΟΠΗ που έχει ζητηθεί και δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Για πείτε μου. Δεν έχει πει τίποτα μέχρι τώρα. Αυτό που έχει πει είναι αυτό που είπατε κι εσείς, ότι είπε θα σας κάνω το clawback 1 και 2 και έτσι θα έχετε μία ελάφρυνση. Θεωρούμε ότι δεν θα έχουμε καμία ελάφρυνση. Αυτές είναι λογιστικές αλχημίες, το clawback 1 και 2, απλά και μόνο για να μας αποπροσανατολίσει και να μας αποσυντονίσει. Όπως βλέπετε, μας έχει κάνει μαθηματικούς και λογιστές. Ναι, και αλλά πάντως από ό,τι ακούσατε από τον κύριο Λαθουράκη, λέει ότι ξέρετε και άλλες εξετάσεις θα πηγαίνουν στα νοσοκομεία, αν αντέξουν βεβαιότατα τα νοσοκομεία με την υποστελέχωση που έχουν να σηκώσουν το βάρος των εξετάσεων αυτών, σε ό,τι έχει να κάνει με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από το κακό στο χειρότερο. Το ζητούμενο είναι πόσο θα αντέξετε και εσείς από τη δική σας την πλευρά και μέσω κάποιων προγραμμάτων, που δεν ξέρω βέβαια πώς ελέγχονται αυτά, μέσω κάποιων προγραμμάτων, κύριε Λαθουράκη. Τα προγράμματα αυτά, η αντοχή δεν θα είναι μεγάλη. Βέβαια, αν δείτε στο YouTube, και θα πρότεινα να το κάνουν όλοι όταν αναρτηθεί και δώσουν το πάνελ μερών, να ακούσουν το τι είπε ο υπουργός αρχίζοντας, ότι αφού μας είναι χάρη ως Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, που είμαστε σε ένα μεγάλο επιστημονικό σύλλογο, μας προέτρεψε να μην θεωρούμε την Ελλάδα δεδομένη, αλλά να θεωρούμε ότι είμαστε μια επαρχία της Ευρώπης και άρα θα πρέπει να βγαίνουμε και στο εξωτερικό. Δεν είναι ανάγκη όλοι οι Έλληνες γιατί να δουλεύουν εδώ. Ορίστε. Ουσιαστικά, ήταν η πρώτη του δήλωση του Υπουργού Υγείας της Ελλάδος. Ότι οι Έλληνες γιατροί δεν είναι κατά ανάγκη, επειδή είναι καλοί γιατροί, επειδή το κράτος τους μόρφωσε, το κράτος τους εκπαίδευσε, πήραν εδώ την ειδικότητά τους, θα πρέπει να μένουν κατά ανάγκη και στην Ελλάδα, να δουλεύουν, να παρέχουν υπηρεσίες υγείας στους Έλληνες πολίτες. Μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες υγείας άνετα στους Γερμανούς πολίτες, στους Ιταλούς, στους Ισπανούς. Αυτό μας είπε. Μάλιστα. Με απόλυτα κοινικό τρόπο. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή. Ούτε για τους Έλληνες γιατρούς, ούτε για τους Έλληνες ασθενείς. Μάλιστα. Κύριε Γεννακάκη. Με τον τρόπο του μας δείχνει ότι δεν με ενδιαφέρει. Όταν βάζει τόσες κρατήσεις σε εμάς, που λέει δεν είναι βιώσιμα πλέον τα εργαστήρια. Και να σας πω και για το τεχνητό χρέος. Πώς δημιουργήθηκε, δηλαδή πώς είναι δυνατόν εμείς αυτή τη στιγμή οι εργαστηριακοί να παρέχουμε τις εξετάσεις, να κάνουμε εξετάσεις στους ασφαλισμένους και όχι μόνο να μην μας πληρώνει ο ΕΟΠΗ, αλλά εμείς να χρωστάμε στον ΕΟΠΗ. Δεν είναι εντελώς παράλογο. Είναι αδιανόητο. Για προηγούμενα χρόνια, από το 2013 και μέχρι τώρα, για όποιους μήνες μας πλήρωνε ένα μέρος από αυτών των εξετάσεων που έχουμε εκτελέσει, ήρθε και μας είπε ότι ξέρετε, κακό σας τα πλήρωνα, εμένα τώρα μου λείβονται αυτά τα χρήματα, άρα θα μου τα γυρίσετε πίσω. Έτσι λοιπόν έχει βάλει σε όλους μας από δύο κύκλους 120 δόσεων και εμείς αυτή τη στιγμή χρωστάμε εμείς οι ακτινολόγοι και οι μικροβιολόγοι στο ΕΟΠΗ χρήματα. Γιατί κάναμε κάποιο αδίκημα. Πήραμε εμείς δάνειο για να έχουμε χρέος. Είναι εντελώς παράλογο. Είναι ένα ληστρικό μέτρο το οποίο κάνει φαρπαγή του εισοδήματός μας. Γι' αυτό το μέτρο, συγγνώμη που σας διακόπτω, γι' αυτό το μέτρο είπε ο Υπουργός Υγείας ότι μην με ανακατεύετε, να ανακατέψετε τον Υπουργό Οικονομικών. Αν λοιπόν εμείς επικαλούμαστε αυτή τη στιγμή τον Πρωθυπουργό, εάν οι υπουργοί του δεν μπορούν να δώσουν λύση σε ένα τόσο άδικο μέτρο, θα πρέπει ο ίδιος να πάρει θέση.
Δεν μπορεί ένας Ευρωπαίος ηγέτης, ένας οραματιστής, να αφήνει να εξελίσσεται ένα τέτοιο θέμα στη χώρα του. Ένα τόσο άδικο μέτρο. Πείτε μου κάτι, θα ρωτήσω τον κύριο Λαθουράκη στη συνέχεια, αφού μου δώσετε εσείς πρώτα μια απάντηση. Κύριε Λαθουράκη, εσάς θα σας ρωτήσω. Κοινική αυτή η στάση, όπως την χαρακτηρίσετε του κυρίου Γεωργιάδη σε ό,τι έχει να κάνει με τους γιατρούς, ποια ήταν η αντίδραση των 150 συναδέλφων σας που ήσασταν σε αυτή τη συνάντηση? Εσάς ωστόσο, πρωτίστως σας ρωτάω, κυρία Γιαννακάκη, και σας λέω, όλα αυτά τα οποία σας συμβαίνουν αυτή την ώρα στους εργαστηριακούς γιατρούς, σας έχουν κάνει να πάρετε κάποιες αποφάσεις να μειώσετε ακόμα ενδεχόμενα στο πρακτικό κομμάτι και εξετάσεις που μπορεί να γίνονται στα εργαστήρια και ερχόμενος ο καθένας από εμάς για να κάνει αυτές τις εξετάσεις, σας κάνει να πάρετε άλλου είδους δηλαδή μέτρα ως εργαστηριακοί γιατροί? Εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε μία πάυση των κινητοποιήσεων. Αυτό δεν σημαίνει απλά και μόνο επειδή το ελληνικό κοινοβούλιο θα ήταν κλειστό εξαιτίας των ευρωεκλογών. Αυτό δεν σημαίνει ούτε σταματήσαμε τις κινητοποιήσεις μας, ούτε σταματήσαμε το θέμα. Κάνουμε διαρκώς πανελλαδικές τηλεδιασκέψεις για να δούμε πώς ακριβώς θα κινηθούμε. Ναι, θα μπορούσαμε να κινηθούμε νομικά. Θα μπορούσαμε να πούμε στον ασφαλισμένο, ξέρετε, εμείς θα σας εκτελέσουμε τις εξετάσεις, θα σας δώσουμε την απόδειξη, θα πάρετε και το παραπεμπτικό και πηγαίνετε στον ασφαλιστικό φορέα να ζητήσετε τα χρήματά σας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα έχει ένα πολιτικό κόστος. Μάλιστα. Είναι κάτι που εξετάζεται? Ναι, είναι κάτι που και αυτό θα μπει στο τραπέζι. Αυτό θα δούμε. Κατά πόσο αυτά που λέει ο Υπουργός, ότι θα μας διευκολύνει στο clawback, το clawback 1 και 2, το οποίο δεν θα μας διευκολύνει. Το clawback 1 απλά τι έκανε? Λέει, ένας ασθενής που θα έρθει στο ιατρείο σου, εγώ θα τον αποζημιώσω με 38 ευρώ. Αν ο ασθενής αυτός έρθει και δεύτερη και τρίτη φορά τον ίδιο μήνα στο ιατρείο, δεν θα αποζημιωθεί καθόλου. Θα είναι 38 ευρώ για όλο το μήνα. Όσες φορές και αν έρθει. Μάλιστα. Είναι δυνατό να γίνουν βιώσιμα τα εργαστήρια με αυτή τη τακτική? Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω αυτό. Κύριε Λαθουράκη, έρχομαι τώρα σε εσάς για να δούμε στο παρακάτω τι άλλο υπόθηκε, γιατί είπατε ότι ήταν μια πεντάωρη κοντά συνάντηση με τον κύριο Γεωργιάδη. Σε όλα αυτά τα προκλητικά, ποια ήταν η αντίδραση? Δύο ώρες. Ποια ήταν η... Δεν θα αντέχαμε τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν θα τον αντέχατε, μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτή τη συνάντηση, τη δύο ώρες, συγγνώμη, έτσι όπως το είπατε, συγγνώμη που γελάω. Ποια ήταν η αντίδραση των συναδέλφων σας? Υπήρχαν αντιδράσεις, βέβαια, επειδή οφείλω να πω ότι είμαστε σε ένα κύκλο, πως προσπαθούσαμε να είμαστε όσο πιο συγκρατημένοι γίνεται, γιατί ήταν μια κουβέντα σε ένα φόρουμ, δεν ήταν, δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε ούτε να τον βρίσουμε. Προσπαθήσαμε να είμαστε πολύ ήπιοι και εξάλλου είμαστε μέσα στα πλαίσια μιας διαπραγμάτευσης αυτή τη στιγμή που ξεκινάει. Δεν μπορούσαμε να είμαστε τόσο καυστικοί και να αποχωρήσουμε ή να λογομαχήσουμε. Του είπαμε κάποια πράγματα με επιχειρήματα και αυτή νομίζω είναι και η θέση όλο η δικιά μας, ότι μιλάμε με επιχειρήματα, ακόμα και σε ανθρώπους που μας κατηγορούν, που μας λιγορούν. Μα ούτως ή άλλως, ό,τι και αν είπατε, σας είπε όπως είπατε ότι εντάξει, δεν είναι κατά ανάγκη να μένετε και στην Ελλάδα. Καλή γιατρέ είναι εμένα, αλλά μπορείτε να δώσετε τις υπηρεσίες σας και σε άλλα μέρη και σε άλλα κράτη. Ακόμα και έτσι, νομίζω εμείς οφείλουμε να μιλήσουμε, γιατί είναι ο Υπουργός Υγείας. Το οφείλουμε και για τους συναδέλφους, αλλά πολύ περισσότερο για τους Έλληνες ασθενείς. Πάντως, όχι. Κύριε Λαθουράκη, προσέξτε. Το είπατε και την πρώτη φορά εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής. Για το πόσο σίγουρος είστε ή δεν είστε για το αν θέλει ή δεν θέλει το Υπουργείο να υπάρχουν Έλληνες ασθενείς. Είναι η δεύτερη φορά που το επαναλαμβάνετε και λέτε ότι εδώ δεν ξέρω όχι μόνο αν θέλει τους γιατρούς, ο Υπουργός Υγείας αν θέλει και τους Έλληνες ασθενείς να βρίσκονται αυτή την ώρα. Και είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και αν εσείς εκλαμβάνετε κάτι τέτοιο, τότε αυτό πρακτικά τι μπορεί να σημαίνει για μας, φαντάζομαι να καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνω και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ δύσκολο κομβικό σημείο. Βλέπετε τη δυσλειτουργία που υπάρχουν στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας. Βλέπετε τη δυσλειτουργία που υπάρχει στο Βενιζέλιο, σε κορυφαία νοσοκομεία. Δεν μιλάω για τα μικρά νοσοκομεία, τα οποία ο Υπουργός θεωρεί ότι θα πρέπει να διοργανωθούν με κάποιο τρόπο. Αυτό μας είπε. Δεν λέω για τις δομές υγείας, οι οποίες δεν έχουν καθόλου προσωπικό και αυτές ουσιαστικά θα πρέπει να συγχωνευτούν. Μιλάμε για μεγάλα νοσοκομεία, τα οποία πια δεν αντέχουν.
Εκεί λοιπόν εμείς έχουμε προτάσεις, γι' αυτό έγινε και αυτό το φόρουμ, και θα τους δώσουμε τις προτάσεις μας. Αυτό είναι μας συμβολή σε αυτό το κομμάτι. Και μέσα στον, θα το περιμένουμε μέσα στο μήνα Ιούνιο, που θα γίνει ξανά μια επόμενη κουβέντα με τα δικά του επιχειρήματα και τα δικά μας. Γιατί δεν μπορούμε να απέχουμε εμείς από αυτή τη συζήτηση, ό,τι και να μας λέει ο Υπουργός. Μάλιστα. Όσο και να θέλει να απέχουμε. Μία συνάντηση με άδοξο τέλος προς το παρόν. Θέλει να απέχεται ο Υπουργός από αυτό το σχεδιασμό για την υγεία, γιατί σαφέστατα οι δικές σας προτάσεις είναι τελείως διαφορετικές με την ακολουθούμενη πολιτική, κυρία Λαθουράκη. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Λοιπόν, για να δούμε, περιμένουμε, θα τα ξαναπούμε. Κυρία Γιαννακάκη, κύριε Λαθουράκη, σας ευχαριστώ και τους δύο. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, καλημέρα. Και εμείς ευχαριστούμε.